Δύο δεν θα πάνε σίγουρα, η Τούνη και ο Αλεξάνδρου, γιατί όπως μας αποκαλύπτει αμέσως τώρα ο Νίκος Γεωργιάδης στην αποκλειστική συνέντευξη που μας έχει κάνει, ετοιμάζουν να κάνουν κάτι οι δυο τους. Με ερωτηματικό, θα το δούμε. Πάμε να ακούσουμε. Ποιες είναι οι σχέσεις σου τώρα με τη Φέση Σκορδά? Είδαμε και κάποια γλυκά παράπονα. Άντε καλέ, εξαιρετικές είναι οι σχέσεις μου με τη Φέη. Μιλάμε συνέχεια με μηνύματα. Θεωρείς ότι δεν είχες τόση ελευθερία πέρυσι όσο έχεις φέτος στο να εκφραστείς? Αυτή η φράση που είπα στην πρεμιέρα της εκπομπής σίγουρα δεν ήταν τυχαία φράση, ούτε θα την έπαιρνα πίσω σε καμία περίπτωση. Χαίρομαι γιατί είμαι πλέον σε μια οικογένεια που θα μπορώ να λέω ελεύθερα όσα θέλω. Ναι, έχω βρεθεί σε χώρους που αισθανόμουν ότι δεν είχα την ίδια ελευθερία με αυτή που έχω τώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχω θέμα με τον παρουσιαστή. Σε ποιον έχεις έτσι μεγαλύτερη αδυναμία? Σε ποιον έχω μεγαλύτερη αδυναμία? Κοίτα, στην Ελένη απ' έξω. Αυτή την περίοδο μόνο με τον Γιώργο Λιάγκα δεν έχω έτσι επαφές. Η αλήθεια είναι. Και μου λείπει ο Γιώργος, γιατί ο Γιώργος που ο κόσμος δεν βλέπει για μένα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον Γιώργο που βλέπει. Πώς το βλέπεις όλο αυτό μεταξύ τους με την Κατερίνα καινούριο? Αυτά, ξέρεις, γίνονται πάντα. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι έχουν γίνει ακόμα πιο δημόσια, είναι η αλήθεια, γιατί η τηλεόραση έτσι κάνει ωραίες σβούρες γύρω από τον εαυτό της. Η αλήθεια, ξέρετε ποια είναι? Αν αυτό το πράγμα δεν έκανε νουμεράκια, άρα σημαίνει ότι ο κόσμος κάπως απολαμβάνει να το βλέπει όλο αυτό το μικρό reality που στείνεται κάθε πρωί και μεσημέρι, δεν θα το έβλεπες να επαναλαμβάνεται. Για να επαναλαμβάνεται, σημαίνει ότι ο κόσμος το βρίσκει και λίγο διασκεδαστικό. Δεν το παίρνει και σοβαρά, νομίζω, κανείς. Στην πραγματικότητα, εμείς το παίρνουμε όλοι πολύ σοβαρά, γιατί είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι στον μικρό κοσμό μας. Αλλά η πραγματική ζωή είναι εκεί έξω. Και θα έπρεπε να το ξέρουμε. Η παρουσιάστριά σας το έχει φιλοσοφήσει το θέμα και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε και ο Περίς για τις σχέσεις της Κατερίνας με τον Νίκο Κοκλώνη. Εσύ τι ξέρεις, που είσαι έτσι και παιδί της Μπάρκινγκ? Η σχέση του Νίκου και της Κατερίνας είναι λίγο ερωτική. Ναι. Κάνουν έτσι λίγα αγκομενικά μεταξύ τους. Αυτό όμως γίνεται όλη την ώρα. Και το καλοκαίρι, ξέρεις, και δεν σταματάει ποτέ. Αγαπιούνται πάρα πολύ. Πραγματικά αγαπιούνται αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ακόμα και αν σταματήσουν να συνεργάζονται, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να κάνουν παρέα. Για Τούνη και Αλεξάνδρου, τι ξέρεις, θα γίνει αυτή η εκπομπή ταξιδιωτική? Ξέρω ότι είναι μια εκπομπή που θέλει το ζευγάρι αυτό πολύ να γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εκτός αν θέλουμε να τη χρηματοδοτήσουμε. Νομίζω η Ιωάννα Τούνη έχει το budget να τη χρηματοδοτήσει και να την κάνει και δική της παραγωγή, άμα δεν προχωρήσει. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνει. Και ο Δημήτρης έχει και καθημερινή εκπομπή. Πότε θα τα κάνει? Θα φεύγει κατευθείαν να δει Παρασκευή να κάνουν Σαββατοκύριακο γυρίσματα? Και η Ιωάννα έχει και επαγγελματικές υποχρεώσεις αρκετές στη Θεσσαλονίκη. Εκτός αν βγαίνει έτσι, ξέρεις, σαν special επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλώ. Παιδιά, αν μπούμε στην περίοδο που χρηματοδοτούν οι παρουσιαστές τις εκπομπές τους, καήκαμε. Είναι οι παρουσιαστές, είναι συγκεκριμένα η Ιωάννα Τούνη. Και για να το λέει ο Νίκος, ξέρει πολλά και ο νους του δεν κατεβάζει πολλές φορές να λέει αλήθειες. Κάτι ξέρει. Η Ιωάννα, παιδιά, είναι η νούμερο ένα Ελληνίδα influencer. Ναι, ρε αγάπη μου, αλλά αν δεν έχεις μια εταιρεία παραγωγής. Και γιατί να μην κάνεις τη δική σου? Εσύ την εκπομπή σου, σκέψου, δεν φαντάζομαι. Είναι η δική σου εταιρεία παραγωγής. Οι εταιρείες που έχεις. Κάνεις ό,τι θέλεις, στείλεις το project. Κάτσε, γιατί είναι επιχειρηματίας η Τούνη. Οι εταιρείες της Τούνη να χρηματοδοτήσουν την εκπομπή? Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα. Γιατί το να βγάλει κάποιος από την τσέπη του να βάλει λεφτά για να κάνει εκπομπή. Την κάνει και από το Instagram η Τούνη. Δεν χρειάζεται. Κάθε μέρα έχει 30 βίντεο. Αυτό δεν κάνουν όλοι παραγωγή. Από την τσέπη του βγάζουν λεφτά, κάνουν εκπομπές και μετά βγαίνουν στην αγορά και παίρνουν και τα πουλάνε. Γιατί να μην το κάνει? Άλλο λέει η Αφροδίτη από ό,τι φαντάζομαι. Χορηγός. Αφού κάνει μια εκπομπή, δηλαδή έχει μέσο, έχει βήμα, για ποιο λόγο να μπει στην διαδικασία να βάλει λεφτά από την τσέπη της να κάνει εκπομπή στην τηλεόραση? Και ποιος είπες να το κάνει για τηλεόραση, να το κάνει στο YouTube? Για περιμένετε. Εντάξει, ό,τι θέλουν να κάνουν τα παιδιά. Πάντως, ωραία η απάντηση του Νίκου. Μόνο με τον Γιώργο Λιάγκα δεν μιλάω αυτή την περίοδο. Πολύ διπλωματική. Ο Νίκος είναι από τους λίγους ανθρώπους. Εγώ τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ. Ούτως ή άλλως, πέρσι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ο Νίκος σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει.
Καλά, εννοείται. Δεν είναι άνθρωπος που είδε, άκουσε, διάβασε και κάνει αναπαραγωγή. Ο Άρα Νίκος και να μην μιλάει και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ με τον Λιάγκα, έχει υπάρξει κάτι προσωπικό. Ναι, εγώ νομίζω ότι πέρσι. Πάντως έχουν έρθει σε ρήξη, αυτό το ξέρω. Έχουν έρθει σε ρήξη. Τώρα. Δεν θυμάμαι γιατί. Τώρα ξαφνικά ξέχασε τι έγινε. Παιδιά, με τον Γεωργιάδη στις 9 και 35 και τον Λιάγκα, ρε Αφροδίτη. Πρέπει, παιδάκι μου, άλλο σου λέω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θυμάμαι ότι είχε γίνει μια παρεξήγηση και του είχε στείλει κάτι κατεβατά ο Λιάγκα, νομίζω, στο κινητό. Αλλά δεν θυμάμαι τον λόγο γιατί είναι τόσοι πολλοί οι λόγοι που έχουμε παρεξηγηθεί όλοι με όλους που έχω χάσει την μπάλα, ρε παιδιά. Δεν είναι ότι... θέλουν όλοι κατεβατά όμως. Ναι, δηλαδή, δεν είναι αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, παιδιά, είπε το πιο σωστό. Δηλαδή, μπορεί να μην ήταν και μήνυμα και να ήταν και τηλέφωνο. Τόσο πολύ μπερδεμένα είναι στο κεφάλι μου. Είπε το πιο σωστό. Μόνο οι άνθρωποι της τηλεόρασης παίρνουν μεταξύ τους τόσο πολύ στα σοβαρά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Παιδιά, έχετε ακούσει ποτέ στο θέατρο να παίρνει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, κάποιος ηθοποιός τον κριτικό τηλέφωνο, ας πούμε, και να τον ευρίζει, να τον διασύρει δημόσια. Αυτό που έχουμε περάσει στην τηλεόραση κριτική. Ναι, εγώ έχω, πιστεύω θα ζήσω 5 χρόνια λιγότερα από αυτά που Γιατί έχω περάσει. Γιατί έχει ακούσει το θέατρο να γίνονται δηλώσει έναν ηθοποιό και το ρωτάνε, για πείτε μα, πώ βλέπετε τώρα τα απέναντι θέατρο. Τα εισιτήρια που κόβετε. Είναι εισιτήρια που κόβετε. Ναι. Κόψατε πολλά εισιτήρια. Κόψατε πολλά.